Άντε να κάνουμε προσευχή. Ευλογητός ο Θεός μου πάντοτε, νύχια ή και σώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλήσαν αδείξας, καταπέψας αυτής το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένη σαγηνεύσας φιλάνθρωπε δόξαση. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνο τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείς Παναχράντου σου Μητρός και πάντου σου των Αγίων. Αμήν. Λέγαμε με τη χάρη του Θεού ποια είναι η σωστή σχέση μεταξύ των παιδιών και των γονέων. Και σήμερα θα πούμε πάλι δύο χωρία, ίσως και λίγο παραπάνω από την Αγία Γραφή, που μας μιλάνε για αυτό το θέμα. Ο Απόστολος Παύλος, που λέγαμε και χθες, ότι λέγει στα παιδιά να υπακούν στους γονείς, στην επιστολή του που έγραψε στους Εφεσίους, στην επιστολή που γράφει και στους Κολοσσαείς, ήταν μια άλλη πόλη εκεί στην Ασία, οι Κολοσσές, και σε αυτή την επιστολή πάλι γράφει κάτι πολύ παρόμοιο. Έτσι, τα τέκνα λέει, τα παιδιά δηλαδή, να υπακούεται στους γονείς σε όλα τα ορθά που εκείνοι σας συμβουλεύουν. Ότι είναι σωστό, ότι είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, θα πρέπει τα παιδιά να υπακούν στους γονείς. Γιατί λέει αυτό είναι ευάρεστο στον Κύριο, αυτό αρέσει στον Χριστό. Τα τέκνα υπακούεται θυσγονεύσει κατά πάντα, τούτο γαρεστή είναι ευάρεστον τον Κύριο. Έτσι. Και μετά λέει και για τους πατέρες, για τους γονείς πάλι. Πάλι παρόμοιο. Οι πατέρες λέει να μην εξαιρεθίζετε τα τέκνα σας, να μην κάνετε τα παιδιά σας δηλαδή να θυμώνουν, για να μην περιπίπτουν σε αθυμία. Έτσι, αθυμία είναι αυτό που λέμε σαν απογοήτευση, σαν μια παρέτηση, σαν μια έτσι ανορεξία για όλα, βαρεμάρα που λέμε, αλλά και με την έννοια την κακή, δηλαδή δεν θέλω να κάνω κάτι, σαν θα λέγαμε μια θλίψη βαθιά, μια κατάθλιψη. Οι πατέρες λέει μη ερεθίζετε τα τέκνα ημών ή να μη αθυμώσει, για να μην πέφτουν σε αθυμία και χάνουν το θάρρος τους και απελπίζονται. Έτσι. Οπότε και οι γονείς πρέπει να προσέχουν και τα παιδιά πρέπει να προσέχουν για να τηρούμε αυτό που λέει ο Θεός. Λέει ας πούμε τώρα για τα παιδιά ή για αυτούς οι οποίοι μεγαλώσανε. Και τα παιδιά γίνονται κάποια στιγμή μεγάλοι. Μπορεί να γίνουν και αυτοί οι γονείς και να ζουν οι γονείς τους. Δεν πρέπει ποτέ να πούνε κακά λόγια τα παιδιά για τους γονείς. Κακολογούντος λέει πατέρα ή μητέρα σβεστήσετε λαπτήρ. Πώς έχουμε ας πούμε ένα φως. Μια λάμπα ξέρω εγώ, ένα κύριο κάτι που μας δίνει φως και μας δίνει και χαρά έτσι όταν είμαστε μέσα στο φως. Έτσι λέει άμα κανείς κακολογήσει τον πατέρα του ή τη μητέρα του θα σβήσει λέει η φλόγα της ζωής του. Είναι σαν να σβήνεις το φως ας πούμε, φεύγει η χαρά. Έτσι λέει και ένας που θα πει κακό λόγο για τον πατέρα του ή τη μητέρα του. Θα σβήσει η ζωή του και θα σβήσουν και θα καλυφθούν από το σκοτάδι οι κόρες των οφθαλμών του. Οι κόρες είναι έτσι, αυτό που βλέπουμε, τα μάτια μας, ώστε να μην μπορεί να βλέπει. Εδώ κόρε των οφθαλμών αυτού όψονται σκότος. Οπότε δεν επιτρέπεται ποτέ ένα παιδί ας πούμε ή ένας μεγάλος
που έχει τους γονείς του, να λέει κακό λόγο για αυτούς. Ή άμα έχουν κοιμηθεί οι γονείς του, πάλι δεν πρέπει να λέμε κακά λόγια ποτέ για τους γονείς μας. Και απ' την άλλη λέει και κάτι άλλο όμως τώρα για τα παιδιά, ότι ποτέ δεν πρέπει και να διώχνουν από το σπίτι τους τους γονείς. Λέει, εκείνος που διώχνει από το σπίτι του τον πατέρα του ή τη μητέρα του και έχει την ιδέα ότι δεν αμαρτάνει και νομίζει ότι δεν κάνει τίποτα κακό, είναι στην πραγματικότητα όμοιος με τον άνθρωπο εκείνο που φέρεται με ασέβεια και αχαριστία απέναντι στο Θεό. Έτσι, είναι σαν να τα βάζεις με το Θεό, σαν να μην λες ευχαριστώ στο Θεό, σαν να είσαι ασεβής απέναντι στο Θεό. Και ξέρετε, η ασέβεια είναι πολύ μεγάλη αμαρτία. Λέμε πρέπει να σεβόμαστε τους γονείς μας, πολύ περισσότερο πρέπει να σεβόμαστε το Θεό. Όταν λοιπόν κανείς διώχνει, λέει, τους γονείς του, όσα αποβάλλεται πατέρα ή μητέρα και δοκεί μία αμαρτάνη και νομίζει ότι δεν κάνει τίποτε κακό, ούτως κοινωνός εστίν ανδρός ασεβούς. Αυτός είναι το ίδιο με έναν άνθρωπο που ασεβεί, που τα βάζει δηλαδή με το Θεό, που βρίζει, ξέρω εγώ, το Θεό, που βλαστημάει, που κάνει έτσι πράγματα αντίθετα με αυτό που λέει ο Θεός, και τα κάνει και δημόσια και φανερά, έτσι χωρίς καθόλου να σκέφτεται ότι έχει μπροστά του το Θεό και θα δώσει λόγο στο Θεό. Αυτά που σας λέγω, τα δύο τελευταία, είναι από τις Παροιμίες. Οι Παροιμίες είναι ένα βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, της Αγίας Γραφής. Αυτά λοιπόν για τα παιδιά. Και να πούμε τώρα και τι καλό θα πάθουν τα παιδιά εάν τιμούν τους γονείς τους. Και αυτό είναι από ένα άλλο βιβλίο, πάλι από την Παλαιά Διαθήκη, που το λένε Σοφία Σιράχ. Ο Σιράχ ήταν ένας σοφός άνθρωπος, αλλά και πιστός πολύ, και έγραψε ένα βιβλίο το οποίο υπάρχει μεταξύ το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. Έτσι ξέρουμε, η Αγία Γραφή είναι η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη. Και η Παλαιά έχει, πόσα βιβλία έχει, ξέρει κανείς? Έχει 49 βιβλία, 49 βιβλία έχει. Η Καινή Διαθήκη έχει πόσα? Έχει 27 βιβλία, έτσι, 27 βιβλία. Έχει τα τέσσερα Ευαγγέλια, έχει τις πράξεις των Αποστόλων και έχει επιστολές. Λοιπόν, στην Παλαιά Διαθήκη είπαμε έχει ένα βιβλίο που λέγεται Σοφία Σιράχ. Και ακούστε τι λέει σε αυτό το βιβλίο. Προσέξτε και αυτό και μετά θα πούμε αυτό που σας υποσχέθηκα εχθές, να πούμε για τους Αγίους Μακαβαίους, τα 7 παιδιά αυτά, να δείτε πώς αυτά τα παιδιά και η μητέρα τους στάθηκαν μπροστά στο θάνατο και πώς ομολόγησαν τον Χριστό και δεν καταπάτησαν το Λόγο του Θεού και τις εντολές του Θεού και μάλιστα την εντολή της νηστείας. Λοιπόν, ακούστε πρώτα όμως τι καλά παθαίνουν τα παιδιά τα οποία τιμούν τους γονείς. Εκείνος, λέει, που τιμά τον πατέρα του, τον σέβεται δηλαδή, του κάνει υπακοή και λοιπά, και έτσι υπακούει στο Θεό, γιατί ο Θεός έχει δώσει την εντολή να υπακούνε τα παιδιά στους γονείς, εξηλαιώνει, λέει, τις αμαρτίες του. Εξηλαιώνει, τι θα πει? Του συγχωρεί ο Θεός τις αμαρτίες, γιατί όλοι έχουμε αμαρτίες και όλοι θέλουμε να συγχωρηθούμε, έτσι δεν είναι? Και μικρές και μεγάλες, όλες είναι αμαρτίες. Ας πούμε και του να πας, ξέρω εγώ, κρυφά να πάρεις να φας κάτι, και αυτό λέγεται λαθροφαγία, λέγεται. Είναι μια αμαρτία και αυτό. Γιατί να πας κρυφά να το πάρεις? Πες, μπαμπά, μπορώ να πάρω αυτό το σοκολατάκι, ας πούμε. Να πάρω αυτή την καραμέλα. Γιατί να πας κρυφά σαν να το κλέβεις, ας πούμε? Θα πεις μέσα στο σπίτι όλα δικά μας. Δεν είναι, ναι, αλλά πιο καλά είναι να πάρεις άδεια. Λοιπόν, έτσι θέλει ο Θεός. Και αυτά τα μικρά θα τα προσέχουμε και τα μεγάλα, τα πολύ μεγάλα. Όλα είναι αμαρτίες και γι' αυτό πρέπει να ζητάμε συγχώρεση για όλα. Αλλά για να πάρεις, λέει, συγχώρεση, λέει ο Θεός, τι πρέπει να κάνεις? Θα πρέπει, λέει, να τιμάς τους γονείς σου, να σέβεσαι τους γονείς σου. Οπότε μετά παίρνεις συγχώρεση για τις αμαρτίες σου. Βέβαια θα πρέπει, εκτός από την τιμή στους γονείς, να κάνεις και τα άλλα, έτσι που λέει ο Θεός. Αλλά και αυτό είναι πολύ βασικό. Και συνεχίζει και λέει μετά, εκείνος, λέει, πάλι που σέβεται τη μητέρα του, έτσι μιλάει ξεχωριστά για τον πατέρα και τη μητέρα, γιατί και οι δύο πρέπει να τιμώνται από τα παιδιά. Αυτός, λέει, μοιάζει με άνθρωπο που αποταμιεύει θησαυρούς. Δηλαδή σαν να έχεις, ας πούμε, ένα μέρος και εκεί να φυλάς ό,τι πιο πολύτιμο έχεις. Έχεις, ξέρω εγώ, μερικά χρήματα, τα βάζεις σε ένα μέρος κρυφό για να τα έχεις φυλαγμένα, μην τα πάρει κανένας, ένα θησαυρό μικρό, ας πούμε, ή κάτι άλλο πολύτιμο. Λοιπόν, κάπου το βάζεις. Έτσι, λέει, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τιμά τους γονείς του.
σε έναν άνθρωπο που μαζεύει θησαυρούς, οι οποίοι μάλιστα αυτοί οι θησαυροί δεν θα είναι για αυτή τη ζωή μόνο, αλλά θα είναι για πάντα, για την αιωνιότητα. Γιατί αυτά τα βλέπει ο Θεός και μας τα καταλογίζει υπέρ ημών, έτσι, και θα μας τα ξεπληρώσει στη Βασιλεία Του. Λοιπόν, λέει μετά παρακάτω, εκείνος που τιμά και σέβεται τον πατέρα του θα εφρανθεί και ο ίδιος. Εφρανθεί, έτσι, εφροσύνη, θα πει πολύ μεγάλη χαρά. Θα έχει πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Από το Θεό θα πάρει χαρά αυτός που θα τιμάει τον πατέρα και τη μητέρα του. Και εκ μέρους των παιδιών του θα πάρει χαρά. Δηλαδή, όπως εσύ τώρα δίνεις χαρά στους γονείς σου επειδή τους τιμάς, έτσι θα πάρεις χαρά, λέει, και εσύ από τα παιδιά σου. Είναι αυτό που λέγαμε χτες, ο πνευματικός νόμος. Υπάρχουν νόμοι πνευματικοί. Ό,τι κάνεις θα πάθεις. Άμα κάνεις καλό θα πάρεις καλό. Αν κάνεις κακό θα πάθεις κακό. Είναι αυτό που λέει ο λαός με μια παροιμία, όπως στρώσεις έτσι, λέει, και θα κοιμηθείς. Εκείνος που σέβεται λοιπόν τον πατέρα του θα εφρανθεί και ο ίδιος εκ μέρους των τέκνων του, και στην ημέρα που θα προσευχηθεί θα εισακουστεί η προσευχή του. Και κάθε φορά που θα κάνει προσευχή, ο Θεός θα ακούει την προσευχή του. Λοιπόν, μην κάνεις τώρα. Εκείνος πάλι που τιμά και σέβεται τον πατέρα του θα μακροημερεύσει. Μακροημέρευση τι θα πει? Θα ζήσει πολλές ημέρες, πολλά χρόνια. Έτσι, βλέπετε, αυτό το έχει πει και ο Θεός στο Δεκάλογο. Όποιος, λέει, τιμά τον πατέρα και τη μητέρα του, θα του πάνε όλα καλά, εύση γέννητε, θα σου πάνε όλα καλά, και μακροχρόνιος έσυ επί της γης, και θα ζεις πολλά χρόνια στη γη. Και τώρα εδώ το παραλαμβάνει και το άλλο βιβλίο που σας είπα, η Σοφία Σιράχ, γιατί όλη η Αγία Γραφή, πρέπει να το ξέρουμε αυτό, είναι γραμμένη με το Πνεύμα του Άγιο, δηλαδή με το Θεό. Ο Θεός φώτισε αυτούς τους ανθρώπους, όπως το Σιράχ, όπως είπαμε, ή τον Σολομώντα. Ο Σολομώντας έγραψε τις παροιμίες που σας έλεγα προηγουμένως. Ή τον προφήτη Μωυσή, ο οποίος έγραψε τα 5 πρώτα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Ο προφήτης Μωυσής, τη Γένεση, την Έξοδο και τα άλλα 3 βιβλία, τα πρώτα 5 βιβλία. Στη Γένεση μας περιγράφει πώς έγινε ο κόσμος. Το φώτισε ο Θεός και είδε πώς έγινε η γη, πώς έγινε ο ήλιος, πώς έγινε όλο το σύμπαν, πώς γίναν τα ζώα, τα φυτά. Αυτά τα ξέρουμε από το Θεό. Ο Θεός τα έδειξε στον προφήτη Μωυσή, και ο προφήτης Μωυσής μετάγραψε στο πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής, που είναι η Γένεσης, όχι Γέννησης, που γράφεται με 2 νι και ήτα, αλλά Γένεσης, που γράφεται με 1 νι και έψιλον, Γένεσης, 2 έψιλον. Είναι από το ρήμα γίγνομαι, που θα πει φτιάχνομαι, έτσι, δημιουργούμε. Ενώ το Γέννησης είναι από το ρήμα γενό, που σημαίνει, έτσι, ξέρετε, έρχεται ένας καινούριος άνθρωπος στη ζωή. Ένας λοιπόν τώρα λέει εδώ ο σοφός Σιράχ με τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος, ο οποίος τιμά τον πατέρα του και το σέβεται, θα μακροημερεύσει, θα ζήσει πολλά χρόνια. Και αυτό δεν το λέει ο άνθρωπος, είπαμε, το λέει το Πνεύμα του Άγιο. Και εκείνος, λέει, που υπακούει στον Κύριο θα επαναπάβει και θα εφραίνει τη μητέρα του. Και η μητέρα, έτσι, που έχει ένα παιδί που την υπακούει, χαίρεται, έτσι, αναπαύεται, ξεκουράζεται. Ενώ έχει ένα παιδί που δεν την ακούει, που συνέχεια την ευριάζει, που συνέχεια, ας πούμε, κάνει σκανταλιές. Και η μητέρα κάποια στιγμή τι κάνει, μπορεί και να αγανακτήσει κιόλας και να πει και καμιά κακιά κουβέντα που δεν πρέπει, βέβαια, αλλά μετά φταίει και το παιδί πολύ. Ο στοργικός ιός θα υπηρετεί τους γονείς του σαν να είναι αυτοί οι κύριοι και αφέντες του. Με τα έργα και με τα λόγια σου να τιμάς τον πατέρα σου για να έρθει σε σένα η ευλογία του. Έτσι, τι λέμε, τι θα πει ευλογία? Πάμε στον παππούλι, στον ιερέα, και παίρνουμε ευλογία. Δηλαδή τι παίρνουμε? Παίρνουμε τη χάρη του Θεού. Έτσι, και ο πατέρας και η μητέρα έχουν και αυτή ευλογία. Και αυτοί λοιπόν, άμα μας ευλογήσουν, παίρνουμε πάλι βοήθεια από το Θεό, παίρνουμε χάρη. Γι' αυτό θα πρέπει να μην στενοχωρούμε τους γονείς μας, για να παίρνουμε την ευλογία τους, λέει εδώ. Η ευλογία του πατρός στηρίζει τους οίκους των παιδιών του. Για ακούστε το και αυτό. Έτσι, πολλά παιδιά θέλουν να πάνε καλά στη ζωή τους και να κάνουν και μια καλή οικογένεια και να έχουν, ας πούμε, μια καλή εξέλιξη στη ζωή τους.
Για να γίνει αυτό, λέει εδώ ο Θεός, θα πρέπει να πάρεις την ευλογία των γονέων σου. Γιατί αυτή η ευλογία στηρίζει, λέει, το σπίτι σου. Θα θες και εσύ, όπως έκανε ο μπαμπάς σου το σπιτικό, ας πούμε, και την οικογένειά του, θα θες και εσύ όταν μεγαλώσεις να κάνεις μια οικογένεια και ένα σπίτι. Για να στεριώσει αυτό και να πάει καλά όλη αυτή, ας πούμε, η προσπάθεια που θα κάνεις, θα πρέπει να πάρεις την ευλογία των γονέων σου. Δεν πρέπει να τους σκάς, δεν πρέπει να τους παρακούσεις, να τους στενοχωράς. Η ευλογία του πατρός σου στηρίζει τους οίκους των παιδιών του. Η ευλογία του πατρός. Εξ αντιθέτου, λέει, η κατάρα της μητρός καταστρέφει τα σπίτια των ιών εκ θεμελίων. Αλίμον, αν μας σκάσει τη μητέρα σου και σε καταραστεί, μετά, λέει, πάει, δεν πρόκειται να πάει καλά η ζωή σου μετά, άμα, ας πούμε, δεν ζητήσει συγχώρεση. Καταστρέφει, λέει, τα σπίτια η κατάρα της μητέρας. Μην επιδιώκεις να δοξαστείς με τη δυσφήμιση του πατρός σου. Και το άλλο ακόμα, μην ποτέ λες κακά λόγια και δυσφημείς τον πατέρα σου και τη μάνα σου για να φανείς εσύ καλύτερος και ανώτερος. Εντάξει, ο πατέρας μου δεν ήτανε, εγώ είμαι. Όχι, ποτέ μην το πεις αυτό. Ή έκανε λάθη ο πατέρας μου κλπ. Μην το πεις ποτέ αυτό. Μην δυσφημείς τον πατέρα σου για να φανείς εσύ καλύτερος. Γιατί είναι δυνατόν η ανυποληψία του πατρός σου να είναι δική σου δόξα. Δεν είναι δυνατόν η ανυποληψία. Δηλαδή, όταν εσύ δυσφημείς τον πατέρα σου, μην νομίζεις ότι από αυτό θα πάρεις εσύ δόξα και θα φαίνεσαι καλύτερος. Εξ αντιθέτου, λέει, είναι κατεσχήνη για τα τέκνα η ανυποληψία, διότι η δόξα του παιδιού πηγάζει από την υπόληψη και το καλό όνομα του πατέρα. Τότε έχεις δόξα, όταν ο πατέρας σου έχει καλό όνομα, έτσι, έχει δόξα ο πατέρας σου, τότε έχεις και εσύ δόξα. Και όταν, ας πούμε, εσύ δυσφημείς τον πατέρα σου, και εσύ δεν έχεις δόξα. Αντίθετα, λοιπόν, είναι κατεσχήν για τα τέκνα η ανυποληψία της μητέρας. Έτσι, όταν εσύ, ας πούμε, δυσφημείς τη μητέρα σου, δεν έχει καλό όνομα η μητέρα σου, αυτό είναι και για σένα μια, ας πούμε, ατιμία, μια ντροπή. Παιδί μου, γίνε στήριγμα του πατέρα σου στα γεράματά του και μην το λυπήσεις καθόλου κατά το διάστημα της ζωής του. Βλέπετε, οι άνθρωποι περνάμε έτσι μια ηλικία και μετά πέφτουμε, γερνάμε που λέμε, και μετά δεν μπορούμε να κάνουμε αυτά που κάναμε όταν είμαστε όριμοι άνθρωποι, όταν είμαστε παιδιά που τρέχαμε, που κάναμε ό,τι θέλαμε. Έτσι, βλέπεις, ένας ηλικιωμένος άνθρωπος, ένας γέρος, δεν μπορεί να μιλήσει καλά, δεν μπορεί να περπατήσει καλά, θέλει να το βοηθήσει μερικές φορές και στο φαγητό, ακόμα και στην τουαλέτα πολλές φορές. Λοιπόν, όταν θα πέσει, λέει, ο πατέρας σου και η μητέρα σου και δεν θα μπορεί να κάνει, να εξυπηρετείται, εκεί, λέει, μην τον εγκαταλείψεις, λέει στο παιδί, ο Θεός το λέει. Αλλά θα πρέπει να είσαι κοντά του, να είσαι στήριγμά του στα γεράματά του και να μην το λυπήσεις καθόλου στο διάστημα της ζωής του. Και αν ακόμα, λέει, η διάνοιά του και η φρόνησή του εξασθενήσουν, εσύ να είσαι μεγαλόκαρδος και επικής απέναντί του. Έτσι, μερικοί άνθρωποι, όταν περνάνε τα χρόνια τους, που λέμε, χάνουν το μυαλό τους. Έχετε ακούσει μια αρρώστια που τη λέμε Alzheimer, ή γεροντική άνοια το λένε αυτό. Δηλαδή, οι άνθρωποι μπορεί να μην σκέφτονται σωστά. Ή υπάρχουν μερικοί παππούδες ή γιαγιάδες που κολλάει το μυαλό τους και σου λένε συνέχεια το ίδιο πράγμα. Και αυτό είναι κουραστικό, βέβαια, να σου λένε συνέχεια το ίδιο πράγμα. Μπορεί και να μην σε αναγνωρίζουν κιόλας και να σου λέει, εσύ ποιος είσαι. Και να είσαι το παιδί τους, ας πούμε, που τους ξέρεις 50, 60 χρόνια, 70, 80 χρόνια, και να σου λέει, καλά, δεν σε αναγνωρίζει. Εσύ, λέει, εκείνη τη δύσκολη, ας πούμε, περίοδο, μην τον εγκαταλείψεις, ακόμα και αν η διάνοιά του και η φρόνησή του ακόμα κάνει και πράγματα τρελά. Γιατί έχεις το μυαλό του, δεν φταίει ο άνθρωπος. Έτσι, εκεί εσύ πρέπει να είσαι μεγαλόκαρδος, λέει, να μην ευριάζεις. Αν του λες, καλά, τώρα δεν το είπα, σου απάντησα. Δεν φταίει ο άνθρωπος. Το μυαλό του έχει πάθει. Γι' αυτό σε ρωτάει το ίδιο και το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, να είσαι μεγαλόκαρδος και επιεικής. Μην τον εξευτελίσεις και το δυσφημίσεις όταν εσύ θα βρίσκεσαι στην ακμή των δυνάμεών σου. Εσύ είσαι, εντάξει, τώρα όριμος άντρας, ξέρω εγώ, ή έφηβος ή παιδί, τέλος πάντων, που σκέφτεσαι σωστά, και έχεις τον πατέρα και τη μάνα και δεν σκέφτονται καλά, έχουν χάσει το μυαλό τους. Μη λες ο γέρος, η γριά, γιατί λένε έτσι μερικά παιδιά για τους γονείς τους. Δεν είναι ωραίο να λες έτσι ο γέρος, η γριά. Είναι ο πατέρας σου, είναι η μητέρα σου. Ακόμα και αν έχουν χάσει το μυαλό τους. Η σπλαχνική σου συμπεριφορά προς τον πατέρα σου δεν θα λησμονηθεί από το Θεό, λέει. Ο Θεός δεν θα το ξεχάσει ποτέ.
αν με φέρεις έτσι με καλοσύνη, με σπλαχνία στους γονείς σου. Και αντί να σε τιμωρήσει ο Θεός για τις άλλες αμαρτίες σου, θα αποκαταστήσει ευτυχισμένο και σταθερό τον οίκο σου. Επειδή εσύ θα φροντίσεις τους γονείς σου που έχουν καταπέσει και ο Θεός θα στηρίξει εσένα και το σπίτι σου και την οικογένειά σου. Σε περίοδο δοκιμασιών και πειρασμών ο Κύριος θα σε θυμηθεί. Όταν θα έρθουν οι δυσκολίες, έτσι μπορεί να έρθει ένας πόλεμος, να έρθει μια πείνα και τώρα μπορεί να έρθουν, τα περιμένουμε αυτά. Λοιπόν, εκεί λέει θα σε στηρίξει ο Θεός άμα εσύ στηρίξεις τους γονείς σου στη δυσκολία τους όταν προχωρήσει η ηλικία τους. Και όπως ο ηλιόλουστος καιρός διαλύει τον πάγο, κατά παρόμοιο τρόπο θα διαλυθούν και θα εξαφανιστούν και οι αμαρτίες σου. Βλέπετε, όταν πέφτει, ας πούμε, χιόνι, πέφτει πάγος και μετά βγαίνει ο ήλιος. Αμέσως αρχίζει και λιώνει. Στάζουν οι σκεπές κλπ. Έτσι λέει, λύνονται και διαλύονται και οι αμαρτίες μας και εξαφανίζονται όταν ο άνθρωπος φροντίζει τους γονείς του. Φέρεται σωστά στους γονείς του. Είπαμε βέβαια από την άλλη πλευρά ότι και οι γονείς θα πρέπει να στέκονται σωστά απέναντι στα παιδιά. Και το σωστά τι σημαίνει? Να τηρούν αυτό που λέει ο Θεός και να βάζουν πάνω και από τα παιδιά τους, να βάζουν την αγάπη στο Θεό. Και άμα χρειαστεί για την αγάπη του Θεού να χάσουν τα παιδιά τους, να προτιμήσουν να χάσουν τα παιδιά τους παρά να χάσουν το Θεό. Ήταν μια Αγία, πριν πούμε για τους Αγίους Μακαβαίους, που τη λέγανε Αγία Περπέτουα. Και αυτή η γυναίκα ήταν νέα μητέρα, είχε και ένα μωράκι. Ήταν όμως χριστιανοί, πιστοί χριστιανοί. Και έγιναν διωγμοί τότε, στους τρεις πρώτους αιώνες, δηλαδή από τότε ας πούμε που άρχισε η Εκκλησία με τους Αγίους Αποστόλους στην Πεντηκοστή, το 33 μετά Χριστόν, μέχρι το 313 που έγινε το διάταγμα των Μεδιολάνων από το Μέγα Κωνσταντίνο και σταμάτησαν οι διωγμοί, όλα αυτά τα χρόνια, δηλαδή 300 χρόνια, οι ειδωλολάτρες, αυτοί οι χριστιανοί, οι άνθρωποι που δεν πίστευαν στον Χριστό, καταδίωκαν τους χριστιανούς και πολλοί χριστιανοί έδωσαν τη ζωή τους για να μην αρνηθούν τον Χριστό, γιατί τους λέγανε ειδωλολάτρες, θα πας στο άγαλμα του αυτοκράτορα και θα θυσιάσεις, δηλαδή θα ρίξεις ας πούμε μία σπονδή, θα ρίξεις ξέρω εγώ λάδι, θα κάνεις μία λατρεία δηλαδή σε ένα είδωλο, σε ένα άγαλμα, σε ένα ψεύτικο Θεό, γιατί το θεωρούσαν τον αυτοκράτορα Θεό. Και οι χριστιανοί φυσικά δεν το κάνουν αυτό, γιατί αυτό είναι πολύ μεγάλη αμαρτία. Να κάνεις Θεό ένα άψυχο πράγμα, ένα είδωλο, ένα ξύλο ή ένα δέντρο ή ένα ζώο. Υπήρχαν οι ειδωλολάτρες που λατρεύανε σαν θεούς ας πούμε την αγελάδα και λέγανε η αγελάδα είναι Θεός ή ένα δέντρο. Ότι αυτό το δέντρο είναι Θεός ή ένα άγαλμα. Λοιπόν, αυτό απαγορεύεται. Η πρώτη εντολή του Θεού είναι ποτέ να μην λατρέψεις κανέναν ψεύτικο Θεό, παρά μόνο τον αληθινό Θεό, που είναι ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Οι ειδωλολάτρες λοιπόν τους λέγανε, άμα δεν πάτε στο άγαλμα να προσφέρετε θυσία, να προσκυνήσετε τον αυτοκράτορα, θα σας σκοτώσουμε. Θα σας πάρουμε το κεφάλι. Και οι χριστιανοί λέγανε, πάρτε μας το κεφάλι. Εμείς δεν προσκυνάμε ψεύτικους θεούς, ανύπαρκτους θεούς, και είχαμε στα πρώτα 300 χρόνια περίπου 11 εκατομμύρια μάρτυρες, παιδιά. 11 εκατομμύρια, για σκεφτείτε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, τα εκατομμύρια αυτά, τι θα μπορούσε να πει κανείς, ότι δεν ξέραν τι κάνανε? Ξέραν πολύ καλά τι κάνανε, γιατί πιστεύανε στον αληθινό Θεό. Λοιπόν, και αυτή η γυναίκα λοιπόν, η Αγία Περπέτουα, αντιμετώπιζε τον κίνδυνο του θανάτου, γιατί δεν ήθελε να ειδωλολατρήσει, να προσκυνήσει τους ψεύτικους θεούς, και είχε ένα μεγάλο πειρασμό, σαν και αυτό που είχε και η Αγία Χρυσή, για την οποία μιλούσαμε. Τι πειρασμό είχε? Πήγαν οι δικοί της άνθρωποι, οι συγγενείς της, και της λέγανε, τι θα κάνεις τώρα, θα αφήσεις την οικογένειά σου, θα αφήσεις το παιδί σου? Και μάλιστα είχαν πάρει μαζί και το μωρό και της το δείχνανε. Της λένε, καλά, αυτό δεν το λυπάσαι το παιδάκι, άμα τώρα σε σκοτώσουν οι ειδωλολάτρες, τι θα γίνει αυτό το μωράκι? Πώς θα μεγαλώσει, ποιος θα το μεγαλώσει, εσύ είσαι η μάνα του? Όχι, έλεγε αυτή, εγώ δεν αρνούμαι τον Χριστό. Και έτσι έδωσε τη ζωή της και το παιδάκι της το προστάτεψε ο Θεός. Γιατί ο Θεός είναι που προστατεύει και τις μητέρες και τα παιδιά.
Δηλαδή, θα πρέπει και η μητέρα και ο πατέρας, πάνω από την αγάπη που πρέπει να έχουν στα παιδιά, θα πρέπει να αγαπάνε το Θεό πρώτα απ' όλα. Γι' αυτό και λέει κάπου ο Χριστός, λέει, αν ένας άνθρωπος, λέει, δεν με αγαπάει περισσότερο από τον πατέρα του, τη μητέρα του, τα παιδιά του, τη γυναίκα του, τον άντρα της, αν είναι γυναίκα ας πούμε, του συγγενείς, ακόμα και από τη ζωή του, δεν μου είναι άξιος. Έτσι, πάνω και από τη ζωή μας και από τη ζωή των δικών μας και των παιδιών μας και των γονέων μας, πρέπει να βάζουμε την αγάπη στον Χριστό. Αυτή λοιπόν η Αγία Περπέτεια, όπως και οι Άγιοι Μακαβαίοι Παίδες και η μητέρα τους η Σολομονή, είχαν αυτή την πρώτη αγάπη, την αγάπη στο Θεό. Γι' αυτό και μαρτύρησαν. Να, θα πούμε τώρα λίγα λόγια, όσα προλάβουμε, και μπορεί να συνεχίσουμε εκεί. Γιατί είναι πολύ ωραίο αυτό και δεν πρέπει έτσι να το περάσουμε πρόχειρα, το μαρτύριο αυτό των Αγίων 7 παιδιών, που είναι, το βρήκα έτσι γραμμένο ωραία από έναν πολύ καλό ιερέα, τον πατέρα Δανίλ Βούβαλη. Λοιπόν, κοιτάξτε πώς έχει ιστορία αυτή. Να πάμε πολλά χρόνια πίσω, θα πάμε 200 χρόνια περίπου πριν από το Χριστό, πριν ήρθε ο Χριστός. Και τότε υπήρχε η πίστη στον αληθινό Θεό από τους Εβραίους, από τους Ιουδαίους. Και εκεί λοιπόν υπήρχαν οι ευσεβείς Ιουδαίοι στα Ιεροσόλυμα και στην περιοχή εκεί που ζούσαν, οι οποίοι όμως ήταν υποκατοχή. Πώς είμαστε εμείς ας πούμε από τους Τούρκους 400 χρόνια, έτσι και οι Εβραίοι τότε είχαν καταληφθεί από τους ειδωλολάτρες. Και ποιους ειδωλολάτρες? Από εμάς τους Έλληνες, από το Μέγα Αλέξανδρο και τους απογόνους του, οι οποίοι βέβαια ήταν πρόγονοί μας, αλλά οι καημένοι δεν είχαν την αληθινή πίστη, πιστεύανε στα είδωλα, πιστεύανε στο Δωδεκάθεο και σε άλλους ψεύτικους θεούς. Και οι απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου, μέσα έξω ήταν καλός, αλλά οι απόγονοι του ήταν ειδωλολάτρες φανατικοί, κάποιοι πολύ φανατικοί, δηλαδή θέλανε με το ζόρι να κάνουν όλους τους ανθρώπους να προσκυνάνε τους δαίμονες, γιατί τα είδωλα τι ήτανε, δαίμονες ήτανε στην πραγματικότητα. Οι διάδοχοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου εκεί στην περιοχή της Ιουδαίας, στην Ιερουσαλήμ και λοιπά, λεγόντουσαν Σελευκίδες, από έναν αρχηγό ας πούμε που είχανε, τον Σέλευκο. Μεταξύ αυτών ήταν και ένας που λεγόταν Αντίοχος, ο οποίος ήταν πολύ φοβερός ειδωλάτρης, πολύ φανατικός. Αντίοχος ο τέταρτος, έτσι λεγότανε, ο Επιφανής. Τώρα τι Επιφανής ήταν, τέλος πάντων. Για αυτούς Επιφανής. Αληθινά Επιφανής, Επιφανής θα πει μεγάλος, σπουδαίος, είναι αυτός που πιστεύει στο Θεό. Έκανε λοιπόν αυτός πολύ σκληρούς διωγμούς για 3,5 χρόνια. Γι' αυτό και μοιάζει λίγο αυτό το 3,5 χρόνια, τι μας θυμίζει, παιδιά, ξέρετε τι μας θυμίζει? Μας θυμίζει τον Αντίχριστο. Γιατί όταν θα έρθει ο Αντίχριστος, ο τελευταίος, ας πούμε, πώς να πούμε, μαθητής του διαβόλου, έτσι, ο Αντίχριστος θα είναι ένας πολύ μεγάλος μάγος, ο πιο μεγάλος μάγος που έχει περάσει ποτέ από τη γη. Και θα έχει μέσα του όλους τους δαίμονες, όλη τη δαιμονική ενέργεια, αλλά θα είναι άνθρωπος, κανονικός άνθρωπος. Και θα κάνει τρομερές μαγείες και θα εξαπατήσει πολλούς ανθρώπους. Και θα βασιλέψει, θα κυριαρχήσει 3,5 χρόνια, λέει η Αγία Γραφή. Και αυτά είναι πραγματικά 3,5 χρόνια, δεν είναι ας πούμε συμβολικά. Μόνο 3,5 χρόνια και μετά ο Θεός θα τον καταργήσει. Λοιπόν, και αυτός ο Αντίοχος είναι ας πούμε σαν μια προτύπωση του Αντιχρίστου. Και αυτός 3,5 χρόνια έκανε φοβερούς διωγμούς εναντίον των πιστών Εβραίων, των ανθρώπων δηλαδή που πίστευαν στον αληθινό Θεό. Και υπήρχαν πολλοί μάρτυρες τότε. Πολλοί δώσαν τη ζωή τους. Υπήρχε μια οικογένεια που είχε ρίζα, έτσι, ο πατέρας αυτής της οικογένειας λεγότανε Ματαθίας και ήταν ιερέας. Ιερέας του αληθινού Θεού. Αυτός λοιπόν είχε 5 γιους, 5 παιδιά. 5 αγόρια, τα οποία λεγόντουσαν Μακαβαίοι ή αλλιώς λεγόντουσαν και Ασμονέοι. Η ονομασία αυτή Μακαβαίοι προήλθε από τον τρίτο γιο του Ματαθία,
ο οποίος λεγόταν Ιούδας και πήρε και το, ας πούμε, το προσωνύμιο Μακαβαίος, γιατί σφυροκόπησε τους εχθρούς. Ήταν πολύ ανδρείος, ας πούμε, και νίκησε πάρα πολλούς εχθρούς στην εποχή εκείνη, και γι' αυτό τον παρομοίσαμε σφυρί. Έτσι, Μακάμπα στα εβραϊκά θα πει σφυρί. Και ο Ιούδας αυτός, επειδή ήταν πολύ γενναίος έτσι και νίκησε πολλούς, τους κατατρόπωσε, τον ονόμασαν σφυρί, Μακάμπα. Και όλοι μετά η οικογένεια ονομάστηκαν Μακαβαίοι. Και εδώ λοιπόν τώρα παρουσιάζουμε το μαρτύριο των 7 αυτών Μακαβαίων, τα οποία ήταν αδέρφια, ήταν απόγονοι έτσι, αυτού του Ιούδα. Και μαζί με αυτά τα 7 αδέρφια μαρτύρησε και η μητέρα τους και μαρτύρησε και ο πνευματικός τους. Είχαν και ένα πνευματικό πατέρα που τον λέγανε Ελεάζαρο. Και ξέρουμε από την παράδοση ότι το όνομα της μητέρας τους ήταν Σολομονή, που σημαίνει ειρηνική. Οι Εβραίοι, άμα πάτε στα Ιεροσόλυμα, σας εύχομαι να σας αξιώσω να πάτε, έχουν ένα χαιρετισμό. Εμείς λέμε καλημέρα ή λέμε χαίρετε. Οι Εβραίοι, ξέρετε τι λένε, Σαλόμ. Σαλόμ θα πει ειρήνη, ειρήνη σε σένα. Έτσι, και Σολομονή θα πει ειρηνική, αυτή που έχει ειρήνη. Και τα ονόματα των παιδιών ήταν τα εξής. Ο ένας λεγότανε Αβίμ, ο άλλος Αντώνιος, ο άλλος Γουρίας, ο άλλος Ελεάζαρος, διαφορετικός από το δάσκαλό τους, έτσι τον Ελεάζαρο. Ο άλλος λεγότανε Ευσεβονάς, ο άλλος Αχίμ και ο άλλος Μάρκελος. Έτσι, αυτά ήταν τα ονόματα των 7 αδερφών, οι οποίοι ήταν πιστοί στον αληθινό Θεό, μαζί με τη μητέρα τους την Αγία Σολομονή και τον δάσκαλό τους τον Άγιο Ελεάζαρο. Και αυτοί μαρτύρησαν στα πρώτα χρόνια της βασιλείας του Αντιόχου του 4ου του Επιφανούς. Και η Εκκλησία από νωρίς τους τίμησε. Η γιορτή τους άγεται την 1η Αυγούστου. Έχουμε γιορτή για αυτούς τους 7 Μακαβαίους και τη μητέρα τους και τον δάσκαλό τους. Και αυτή την ημέρα, την 1η Αυγούστου, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, έτσι, ο μεγάλος αυτός πατέρας της Εκκλησίας, ένας από τους 3 ιεράρχες, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, έβγαλε ένα λόγο. Ένα λόγο για αυτούς τους 7 αδερφούς που μαρτύρησαν για το Θεό, για τον Χριστό. Πρέπει να πούμε δε ότι η Αγία Σολομονή, η μητέρα τους, έχει άφθαρτο λείψανο. Το λείψανο, ότι στο σώμα της δηλαδή, δεν έλειωσε, είναι άφθαρτο. Και υπάρχει στην Κωνσταντινούπολη, στο Πατριαρχείο, στο Φανάρι. Είναι εκεί, φυλάσσεται το λείψανο της Αγίας Σολομονής. Σκεφτείτε πόσο μεγάλη Αγία ήταν. Πέθανε περίπου 150 χρόνια πριν έρθει ο Χριστός και το λείψανο της μέχρι τώρα δεν έχει λιώσει. Δηλαδή είναι 2.000 και 2.150 χρόνια άφθαρτο το λείψανό της. Πόσο μεγάλη Αγία ήταν αυτή, που η χάρη του Θεού την είχε ποτίσει τόσο πολύ και κρατάει μέχρι σήμερα το λείψανό της άφθαρτο. Αυτή, λέει ο Άγιος Γιώργος ο Θεολόγος τώρα, οι Μακαβαίοι, επειδή μαρτύρησαν προ Χριστού, δεν τους τιμούν μερικοί τόσο πολύ όπως τιμάμε, ας πούμε, τους Αγίους που μαρτύρησαν μετά Χριστόν. Έχουμε, ας πούμε, τον Άγιο Νικόλαο, έχουμε τον Άγιο Σπυρίδωνα, που και αυτός είναι άφθαρτος στην Κέρκυρα, από το 313 και που ήταν 325 που ήταν στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Από τότε, λίγο μετά κοιμήθηκε ο Άγιος Σπυρίδωνας, το λείψανό του είναι άφθαρτο. Και αυτούς τους θυμάμαι πάρα πολύ. Αλλά λέει ο Άγιος Θεολόγος τους Μακαβαίους, επειδή ήσαν προ Χριστού, μερικοί δεν τους τιμούν τόσο πολύ. Αλλά αξίζει, λέει, να τους θυμάμαι, γιατί και αυτοί έδειξαν υπομονή, καρτερία και μαρτύρησαν για την πατροπαράδοτη πίστη, για την πίστη στον αληθινό Θεό.
Αυτοί λέει που αναδύθηκαν μάρτυρες πριν από τα πάθη του Χριστού, τι θα κατόρθωναν άραγε αν διώκονταν μετά τον ερχομό του Χριστού και μιμούνταν το θάνατό του για μας. Για προσέξτε τώρα τι λέει εδώ ο Άγιος Γρηγόριος. Για σκεφτείτε, λέει, αυτοί οι άνθρωποι έγιναν μάρτυρες πριν έρθει ο Χριστός, ο οποίος μας έδωσε όλη τη χάρη, έτσι, και όλη την αλήθεια. Αυτοί δεν είχαν όλη τη χάρη και όλη την αλήθεια που έχουμε εμείς, και όμως αναδύθηκαν μάρτυρες. Άρα, για λέει, τι θα γινόταν αν ζούσαν μετά Χριστόν. Οπότε αξίζει να τους τιμάμε και πάρα πολύ, μάλιστα. Και θα πρέπει να πούμε, παιδιά, κάτι, ότι ο Χριστός που ξέρουμε στην Καινή Διαθήκη, που πήρε την ανθρώπινη φύση, ο Χριστός μας που είναι ο Θεός, είναι ο Υιός του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, εμφανιζότανε και στην Παλαιά Διαθήκη. Δηλαδή, πριν εμφανιστεί με το σώμα, με τη σάρκα, εμφανιζόταν και στην Παλαιά Διαθήκη και εμφανιζότανε σαν άγγελος. Να σας πω μια περίπτωση που εμφανίστηκε ο Υιός του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη, δηλαδή προ Χριστού. Εμφανίστηκε στο Μωυσή, τον προφήτη Μωυσή, στη βάτο που την έβλεπε ο προφήτης να καίγεται, αλλά να μην καταστρέφεται. Ήτανε στο Σινά, στην έρημο, 40 χρόνια έζησε εκεί, αυτοεξόριστος ο προφήτης Μωυσής. Και εκεί, λοιπόν, που έβασκε τα πρόβατά του, βλέπει ξαφνικά μια βάτο να βγάζει φωτιά. Αλλά αυτή η φωτιά ήταν παράξενη φωτιά, δεν ήταν αυτή η φωτιά που ξέρουμε, που βάζουμε φωτιά στα ξύλα και καίγονται. Εκεί η βάτος δεν καιγότανε, δεν καταστρεφότανε, υπήρχε η φωτιά, αλλά η βάτος δεν πάθαινε τίποτε. Και πήγε κοντά, πλησίασε λίγο, και τότε ακούει να φωνάζει, να μιλάει κάποιος μέσα από τη φωτιά. Αυτός που μιλούσε ήταν ο Υιός του Θεού. Ο Θεός, δηλαδή, ο οποίος μετά πήρε την ανθρώπινη φύση και φανερώθηκε σε εμάς ως Χριστός. Αυτός μιλούσε. Αυτός φανερώθηκε στον προφήτη Μωυσή και του είπε, τι του είπε, του είπε, βγάλε τα υποδήματά σου, θα έρθεις εδώ κοντά κλπ. Και του έδωσε μετά εντολές. Του είπε να πάει στην Αίγυπτο και να βγάλει από τη σκλαβιά τους Εβραίους. Και σε άλλες περιπτώσεις πάλι φανερωνότανε ως άγγελος φωτεινός, μεγάλης βουλής άγγελος, έτσι το λέει η Αγία Γραφή, τον Υιό του Θεού που εμφανιζόταν στην Παλαιά Διαθήκη. Έτσι, λοιπόν, και εμείς τους Αγίους αυτούς της Παλαιάς Διαθήκης δεν πρέπει, λέει ο Άγιος Γρηγόριος, να τους περιφρονήσουμε, αλλά θα πρέπει να τους τιμήσουμε όπως τιμούμε και τους Αγίους της Καινής Διαθήκης, γιατί και αυτοί είχαν κοινωνία με το μεγάλης βουλής άγγελο, δηλαδή με τον Χριστό, με τον Υιό του Θεού, πριν όμως πάρει την ανθρώπινη φύση, πριν γεννηθεί από την Υπεραγία Θεοτόκο, που πήρε σάρκα από την Υπεραγία Θεοτόκο. Για να δούμε, λοιπόν. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος, έτσι, για το από πού ήταν τα παιδιά αυτά, το είπαμε, έτσι, ήταν απόγονοι του ιερέα του Ματαθία. Και για να δούμε τώρα, μιλάει για τον αντίδοχο τον Επιφανή, ο οποίος στα χρόνια 169 π.Χ. και 168 π.Χ. έκανε ένα μεγάλο διωγμό εναντίον των Εβραίων, εναντίον της Ιουδαϊκής θρησκείας. Απαγόρευσε τις θυσίες στον αληθινό Θεό. Τότε στην Παλαιά Διαθήκη οι Εβραίοι κάνανε θυσίες ζώων στον αληθινό Θεό. Τις απαγόρευσε αυτός ο ειδωλολάτρης. Δηλαδή, σαν να λέμε σήμερα, δεν τους επέτρεπε να πάνε στην εκκλησία και να κάνουν θεία λειτουργία. Έκλεισε τις εκκλησίες. Απαγόρεψε να γίνεται θεία λειτουργία. Κατάργησε την αργία του Σαββάτου. Εμείς σήμερα, αντί για Σάββατο, έχουμε την Κυριακή αργία. Και πρέπει να την κρατάμε την Κυριακή και να μην εργαζόμαστε. Άμα έρθει, ας πούμε, μια άθεη κυβέρνηση, μπορεί να πει όχι, πρέπει να εργάζεστε και την Κυριακή. Εκεί πρέπει οι χριστιανοί να αντιδράσουμε. Να πούμε όχι, αυτό δεν επιτρέπεται.
Ο Θεός δεν επιτρέπει να εργαζόμαστε την Κυριακή, είναι αμαρτία. Λοιπόν, αυτό έκανε και αυτός ο ειδωλολάτρης. Κατάργησε την αργία του Σαββάτου, που ήταν η ημέρα αφιερωμένη στο Θεό. Ο Θεός είχε δώσει στους Εβραίους την εντολή να μην εργάζονται το Σάββατο. Αυτός τους έβαλε να εργάζονται. Κατάργησε και την περιτομή, που ήταν το σημάδι ότι είναι πιστοί. Κατάργησε επίσης τις εορτές που είχαν οι Εβραίοι, οι πιστοί άνθρωποι, τις θρησκευτικές γιορτές, σαν να έρθει τώρα μια κυβέρνηση και να πει δεν θα γιορτάζετε Χριστούγεννα, δεν θα γιορτάζετε Ανάσταση, απαγορεύεται. Λοιπόν, και επίσης έκαψε τα θρησκευτικά βιβλία, ό,τι βιβλία υπήρχαν τότε, και τα βιβλία τότε ήταν πολύ δυσέβρετα, ήταν πολύτιμα. Σήμερα έχουμε πάρα πολλά βιβλία και τα βγάζουμε πολύ εύκολα, έτσι τα τυπώνουμε. Τότε τα γράφανε με το χέρι και πολύ δύσκολα βρίσκανε και το χαρτί που χρειαζόταν για να τα γράψουν. Και κάνανε πάρα πολύ, μια ολόκληρη περιουσία κόστιζε ένα βιβλίο. Σαν να πάρει σήμερα, ξέρω εγώ, τι να πούμε, ένα Rolls Royce, ας πούμε, ένα πολύ ακριβό αυτοκίνητο. Έτσι ήταν ένα βιβλίο στην εποχή εκείνη, τόσο πολύ κόστιζε. Και αυτός πήρε και τα κάψε. Τα βιβλία αυτά που γράφανε, δηλαδή, ποια βιβλία? Την Παλαιά Διαθήκη. Δεν υπήρχε τότε το Ευαγγέλιο, έτσι, Καινή Διαθήκη, δεν είχε γραφτεί, αλλά υπήρχε η Παλαιά Διαθήκη. Υπήρχε τα βιβλία του προφήτη Μωυσή, οι παροιμίες του Σολομώντος, έτσι, η Σοφία του Σολομώντος, όλα αυτά τα βιβλία υπήρχαν. Και όχι μόνο έκαψε τα βιβλία, αλλά τους έβαλε και με το ζόρι να ειδωλολατρούν, να προσκυνάν τα είδωλα. Και έστησε στο ναό των Ιεροσολύμων, στο ναό του Σολομώντος, που μαζευόντουσαν οι Εβραίοι και έκαναν τη λατρεία στον Αληθινό Θεό, έστησε το είδωλο του Δία. Έβαλε ένα άγαλμα, δηλαδή ένα δαίμονα ουσιαστικά, μέσα στο ναό του Σολομώντος. Και τους υποχρέωνε να πηγαίνουν εκεί να προσκυνάνε το Δία. Και σε ένα βουνό επίσης που το λέγανε Γαριζίν, και εκεί που κάνανε λατρεία στον Αληθινό Θεό οι Εβραίοι, εκεί και εκεί τους έβαλε άγαλμα του Δία. Και το 167 π.Χ. έβγαλε εκτός νόμου την Ιουδαϊκή θρησκεία. Δηλαδή όποιος πίστευε στον αληθινό Θεό ήταν παράνομος. Θα έπρεπε δηλαδή να τον πιάνει η αστυνομία, έτσι, και να τον βάζει φυλακή και να τον πιέζει να αλλαξοπιστήσει. Και τότε αυτά τα παιδιά, τα 7 παιδιά, αντέδρασαν και δεν συμμορφώθηκαν με τις εντολές αυτές. Το ίδιο και η μητέρα τους και ο δάσκαλός τους, ο Άγιος Ελεάζαρος. Και πρώτα-πρώτα να πούμε για τη μητέρα. Έτσι, η μητέρα, λέει ο Άγιος Γρηγόρης ο Θεολόγος τώρα, ήταν αποφασιστική, ήταν γενναία. Παρόλο που, ας πούμε, οι γυναίκες είναι λίγο δειλές, έτσι, από τη φύση τους είναι αυτό. Αυτή η γυναίκα όμως ήταν γενναία και αγαπούσε αληθινά τα παιδιά της, αλλά πάνω και τα παιδιά της αγαπούσε το Θεό. Και όταν έβλεπε τα παιδιά της να ταλαιπωρούνται γιατί πιστεύουν στο Θεό, δεν τα λυπότανε να πει τα καημένα τώρα βασανίζονται και λοιπά, να τους πω όπως λέγανε στην Αγία Χρυσή, θυμάστε τι λέγανε οι γονείς της, από μέσα σου να πεις ότι πιστεύεις, απ' έξω σου πες τους εκεί πέρα ότι δεν πιστεύεις, να γλιτώσεις, να γλιτώσουμε κι εμείς που ταλαιπωρούμαστε εξαιτίας σου. Λοιπόν, δεν τους έλεγε έτσι η Αγία Σολομονή, τους έλεγε ότι είναι θάρρος. Τους έλεγε, παιδιά, μπράβο, θάρρος, μην υποκύψετε, μην λογαριάζετε τα βάσανα και τις ταλαιπωρίες. Και τα άφηνε στο Θεό και έλεγε, Θεέ μου, εσύ μου τα έδωσες, εγώ σε σένα τα αφήνω. Εσύ κάνε ό,τι νομίζεις με αυτά, προστάτεψέ τα, αλλά προπάντων φύλαξέ τα να μην σε αρνηθούν, να μην χάσουν την πίστη τους σε σένα. Ήτανε λοιπόν ανδρεία ψυχή σε γυναικείο σώμα. Ήτανε μεγαλόψυχη, έτσι, με την αληθινή έννοια της μεγαλοψυχίας. Και παρόλα, ας πούμε, τα βασανιστήρια που κάνανε και σε αυτή και στα παιδιά, τα παιδιά της, αυτή δεν δίλιασε. Αλλά και τα παιδιά της είχαν μεγάλη, ας πούμε, πίστη και γι' αυτό τους έδωσε ο Θεός και μεγάλη σοφία. Και δίνανε πολύ ωραίες απαντήσεις
σε αυτούς που τους πίεζαν να αρνηθούν τον αληθινό Θεό. Λέει λοιπόν το βιβλίο αυτό των Μακαβαίων, έτσι σε αυτό το βιβλίο είναι γραμμένο το μαρτύριο και οι απαντήσεις. Μερικοί λέει από τους στρατιώτες διηγούνταν ότι όταν ήρθε η σειρά της να μαρτυρήσει, της Αγίας Σολομονής, ρίχτηκε λέει μόνη της στη φωτιά για να μην αγγίξει κανείς το σώμα της, γιατί ήθελε να είναι καθαρή, να είναι σόφρον. Και έδινε πολύ θάρρος στα παιδιά της. Και να σας πω τώρα και τι λέγανε και τα παιδιά. Προσέξτε. Για μας ο Αντίοχε και όλοι όσοι είσαστε εδώ πέρα, γιατί ήταν και άλλοι οι οποίοι παρακολουθούσαν, ας πούμε, τι θα γίνει με τη μητέρα, με τα παιδιά, με το δάσκαλο, και λέγανε λοιπόν τα παιδιά, για μας ο Αντίοχε και όλοι εσείς που είστε εδώ πέρα, ένας είναι ο βασιλέας. Μπορεί εσύ να φαίνεσαι ότι είσαι βασιλιάς, αλλά αληθινός βασιλιάς είναι ένας, ο Θεός, από τον οποίο δημιουργηθήκαμε, όλοι δημιουργηθήκαμε, και εμείς και εσείς που το παίζετε τώρα ότι είστε εξουσία και βασιλιάδες. Ένας είναι ο αληθινός βασιλιάς και σε αυτόν θα επιστρέψουμε όλοι. Μπορεί άλλος νωρίτερα, άλλος αργότερα, όλοι θα πεθάνουμε. Όλοι θα πάμε σε αυτόν που μας έφτιαξε, στον δημιουργό, στον αληθινό βασιλέα, στον Θεό. Και ένας είναι ο νομοθέτης, ο Μωυσής, τον οποίο δεν θα προδώσουμε ούτε θα προσβάλλουμε. Βέβαια, αληθινός νομοθέτης που έθεσε δηλαδή τον νόμο δεν είναι ο Μωυσής, είναι ο Θεός. Αλλά τον λέμε νομοθέτη, επειδή πήρε τον νόμο από τον Θεό και τον έθεσε, έτσι τον παρουσίασε στους Εβραίους. Γι' αυτό του λένε τα παιδιά ότι είναι αληθινός νομοθέτης. Δεν είσαι εσύ δηλαδή νομοθέτης, θέλω να του πούνε, που μας βάζεις τώρα να προσκυνήσουμε τα είδωλα και να καταπατήσουμε τον αληθινό νομοθέτη που είναι ο Θεός και να φάμε χοιρινό κρέας που απαγορεύεται, γιατί μεταξύ των άλλων τους πίεζε και σε αυτό, να χαλάσουν το νόμο του Θεού που έλεγε ότι δεν επιτρέπεται να φάτε χοιρινό κρέας. Κρέας δηλαδή από γουρούνια. Είπαμε τι θα πει χοίρος, έτσι είναι το γουρούνι. Λοιπόν, και τι λέγανε αυτοί τώρα? Αυτόν τον νομοθέτη δεν θα τον προδώσουμε ούτε θα τον προσβάλλουμε. Έστω και αν κάποιος άλλος αντίοχος μας απειλεί σκληρότερα και από σένα. Και αν βρεθεί κάποιος άλλος πιο σκληρός ακόμα και από σένα και μας απειλεί και μας λέει θα σας κάψω, θα σας τηγανίζω, θα σας σουβλήσω, ξέρω εγώ τι μαρτύρια να μας κάνει, εμείς δεν πρόκειται να τον αρνηθούμε. Μία για μας είναι η ασφάλεια, η τήρηση των εντολών και το να μην καταπέσει ο νόμος με τον οποίο περιτυχιζόμαστε. Για προσέξτε τώρα εδώ κάτι, λένε κάτι πολύ σπουδαίο. Βλέπετε σήμερα μιλάνε όλοι για ασφάλεια, να έχουμε ασφάλεια. Στο αυτοκίνητο μπαίνουμε, σου λέει πρέπει να βάλεις ζώνη για να έχεις ασφάλεια. Ή θα πρέπει να προσέχουμε, ξέρω εγώ, το σπίτι, το ρεύμα, τα ηλεκτρικά, να μην πάθουμε κάμια ζημιά, ηλεκτροπληξία. Παντού όλοι μιλάνε για ασφάλεια. Αληθινή ασφάλεια όμως, παιδιά, είναι ο Θεός. Όσες ασφάλειες και να βάλεις και να κάνεις και να σκεφτείς, άμα δεν σε προστατεύει ο Θεός, ποιος μπορεί να σε προστατέψει? Κανένας. Έτσι βλέπετε, ας πούμε, άνθρωποι πάνε και κάνουν, λέει, ασφάλεια ζωής. Το έχετε ακούσει αυτό? Ή ας πούμε για το σπίτι τους. Πάνε και ασφαλίζουν το σπίτι τους. Ή ας πούμε την υγεία τους και λέει κάνουν ασφάλειες για την υγεία τους. Ό,τι και να κάνεις, άμα δεν έχεις την προστασία του Θεού, τι θα σε φυλάξει ο ασφαλιστής και η ασφάλεια που θα πληρώσεις? Δεν μπορεί κανείς να σε προστατέψει. Αληθινή ασφάλεια λοιπόν είναι αυτό που λένε εδώ τα άγια αυτά παιδιά. Να τηρούμε τις εντολές του Θεού και να μην καταπατηθεί ο νόμος του Θεού από μας. Γιατί άμα καταπατήσουμε τις εντολές του Θεού, μετά χάνουμε την προστασία του Θεού. Χάνεται μετά η ασφάλεια. Δεν μπορεί να κάνεις τις ασφάλειες θέλεις. Όλα πέφτουν σαν ένας χάρτινος πύργος, άμα δεν σε προστατέψει ο Θεός. Ξέρετε για ένα πλοίο, το έχετε ακούσει, τον Τιτανικό. Αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο πλοίο, τεράστιο. Και οι άνθρωποι που το φτιάξανε
λέγανε ότι αυτό το πλοίο είναι αβύθιστο. Δεν υπάρχει περίπτωση να βυθιστεί ποτέ. Είχαν πάρει τέτοια μέτρα ασφάλειας που, ας πούμε, ακόμα και αν άνοιγαν μεγάλες τρύπες και να μπαινε νερό μέσα στο καράβι, λέγανε αποκλείεται, γιατί είχαν στεγανά, δηλαδή είχαν χωρίσει το πλοίο σε κομμάτια και δεν μπορούσε, ας πούμε, αν έμπαινε σε ένα κομμάτι του πλοίου το νερό, δεν θα πήγαινε στο διπλανό. Οπότε λέγανε αυτό το πλοίο είναι αβύθιστο. Ούτε ο Θεός δεν μπορεί να το βυθίσει. Λέγανε τέτοιες περήφανες, ας πούμε, εκφράσεις. Και το ρίξανε λοιπόν στη θάλασσα και άρχισε να ταξιδεύει αυτό και πήγε το πρώτο ταξίδι από την Ευρώπη στην Αμερική. Και στο πρώτο ταξίδι, παιδιά, βυθίστηκε. Και είχε χιλιάδες κόσμο μέσα, οι οποίοι πνιγήκανε. Πώς βυθίστηκε? Ένα παγόβουνο, ξέρετε τα παγόβουνα έτσι, μεγάλη όγκη πάγου, η οποία επιπλέωνε σε κάποια σημεία στη θάλασσα, στον ωκεανό, κοντά στους πόλους κλπ. Περνούσε από μια περιοχή με παγόβουνα λοιπόν και πήγε ένα παγόβουνο και τσακ, έκανε ένα τσακ στην πλευρά του πλοίου και το πλοίο άρχισε να παίρνει νερά. Και μην τα πολυλογούμε, σιγά σιγά βούλιαξε το πλοίο και πνίγηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι. Αυτό το πλοίο που το λέγανε αβύθιστο. Πού είναι λοιπόν η ασφάλεια που μπορούμε να έχουμε? Ανθρωπίνως δεν μπορούμε να έχουμε καμιά ασφάλεια, όσα μέτρα και να πάρουμε. Η αληθινή μας ασφάλεια είναι ο Θεός και ο νόμος του Θεού. Και ακόμα λέγανε και κάτι άλλο. Ξέρετε τι λέγανε τα παιδιά αυτά? Εκτός από την ασφάλεια και τη δόξα, που εσύ μας λες ότι θα έχουμε δόξα άμα προσκυνήσουμε τα ειδωλά, τη δόξα την αληθινή τη δίνει ο Θεός. Και η αληθινή δόξα είναι αυτή. Για μας λοιπόν δόξα είναι το να περιφρονήσουμε κάθε δόξα που συνδέεται με τις μεγάλες υποσχέσεις. Τότε θα δοξαστούμε πραγματικά. Όταν αρνηθούμε τη δική σου δόξα, γιατί τους έλεγε ο Αντίοχος, άμα προσκυνήσετε τα είδωλα εγώ θα σας κάνω βασιλόπουλα. Θα σας δώσω χρήματα, χρυσάφι, θα σας δώσω εξουσίες, θα κυβερνάτε επαρχίες κλπ. Θα σας κάνω υπουργούς, θα είμαι δίπλα σας, θα είστε δίπλα μου. Και του λένε, αληθινή δόξα είναι να περιφρονήσουμε όλα αυτά που μας λες εσύ και να τηρήσουμε αυτά που λέει ο Θεός. Ένας είναι για μας ο πλούτος, τα αγαθά που ελπίζουμε. Και αυτά που μας υπόσχεσαι εσύ, τα αγαθά, τα σπίτια και τα χρήματα και το χρυσάφι, δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτά που μας έχει υποσχεθεί ο Θεός. Τα αγαθά που δίνει ο Θεός. Και τίποτα δεν είναι για μας φοβερό από το να φοβηθούμε κάτι περισσότερο από το Θεό. Αυτό είναι πολύ ωραίο, ε? Αυτό είναι το αληθινά φοβερό, ε? Να φοβηθείς κάτι παραπάνω από το Θεό. Τότε κάνεις μια μεγάλη ανοησία. Τίποτα δεν πρέπει να φοβόμαστε, παιδιά, μόνο το Θεό. Αν φοβάσαι κάτι άλλο παραπάνω από το Θεό, είσαι ανόητος. Γιατί ποιος μπορεί να τα βάλει με το Θεό? Να φοβηθείς το θάνατο? Μα για το Θεό δεν υπάρχει θάνατος. Να φοβηθείς τα βασανιστήρια? Μα ο Θεός μπορεί και μέσα στα βασανιστήρια να σου δίνει παρηγοριά και χαρά και να μην πονάς και καθόλου. Έτσι, κι αν πονέσεις λίγο, θα πάρεις μεγάλη ανταμοιβή μετά, αιώνια ανταμοιβή, τη Βασιλεία του Θεού. Οπότε, τίποτα δεν είναι όλα αυτά μπροστά σε αυτό που μας έχει υποσχεθεί ο Θεός. Τα πλούτη και η δόξα η ανθρώπινη είναι ένα μηδέν. Ένας λοιπόν είναι για μας ο πλούτος, τα αγαθά που ελπίζομαι. Και τίποτα δεν είναι πιο φοβερό από το να φοβηθούμε εσένα, ας πούμε, παραπάνω από το Θεό. Με αυτές τις σκέψεις παραταχθήκαμε και με αυτόν τον τρόπο οπλιστήκαμε, του λέγανε. Με τέτοια παλικάρια έχεις να κάνεις. Είναι γλυκής βέβαια αυτός ο κόσμος. Φαίνεται γλυκιά αυτή η ζωή εδώ πέρα. Και οι φίλοι και οι συγγενείς και οι συνομήλικοι και ο μεγάλος αυτός ναός, έτσι, ο ναός του Σολομώντος, και οι πατροπαράδοτες πανηγύρις και τα μυστήρια όλα τα και όλα τα υπόλοιπα, στα οποία εμείς διαφέρουμε από τους άλλους. Πλην όμως, λέει, όλα αυτά δεν είναι γλυκύτερα από το Θεό και από τους αγώνες και τους κινδύνους για την αρετή. Για μας υπάρχει άλλος κόσμος πολύ ψηλότερος από αυτόν που βλέπουμε και μονιμότερος. Άλλη πατρίδα, η Άνω Ιερουσαλήμ, που κανένας αντίοχος δεν θα την πολιορκήσει, ούτε θα περιμένει να την υποτάξει.
ισχυρή και άπαρτη. Συγγενείς για μας είναι όλοι οι άνθρωποι που έχουν μέσα τους τη θεϊκή πνοή και γεννήθηκαν για την αρετή. Έτσι, αληθινά συγγενείς, παιδιά, δεν είναι, ας πούμε, η κατασάρκα συγγενείς μας, οι γονείς μας, οι θείοι μας, ξέρω εγώ, οι παππούδες μας. Αληθινοί συγγενείς είναι αυτοί που έχουν την ίδια πίστη με εμάς, την πίστη στον αληθινό Θεό. Με αυτούς είμαστε αληθινά συγγενείς. Αν, ας πούμε, οι γονείς μας ή οι θείοι μας δεν πιστεύουν στον αληθινό Θεό, δεν είναι συγγενείς μας. Αυτό λένε εδώ τα παιδιά, τα Άγια αυτά παιδιά. Φίλοι μας, λέει, οι προφήτες και οι πατριάρχες, πατριάρχες Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, από τους οποίους πήραμε και τον τύπο της θρησκείας και ευσεβειάς μας. Συνομήλικοί μας, όσοι κινδυνεύουν συγχρόνων σήμερα μαζί μας και δείχνουν εγκαρτέρηση. Και από το ναό αυτό υπάρχει άλλος πιο μεγαλοπρεπής ναός, ο ουρανός. Και πανηγύρις έχουμε τις αγγελικές χωροστασίες, έτσι. Θα είμαστε μαζί με τους αγγέλους. Και μυστήριο ένα μεγάλο και μέγιστο και άγνωστο στους πολλούς, έχουμε το Θεό προς τον οποίο αναφερόνται και τα εδώ μυστήρια. Σταμάτα λοιπόν να μας υπόσχεσαι τα μικρά και βιμιδαμινά. Αυτά που μας λες είναι τίποτα. Γιατί δεν θα τιμηθούμε με τα άτιμα, ούτε θα κερδίσουμε τα επιζήμια. Δεν θα κάνουμε τόσο άθλιο εμπόριο. Σταμάτα να μας απειλείς, γιατί θα απειλήσουμε κι εμείς με τη σειρά μας ότι θα αποδείξουμε την αδυναμία σου. Και επιπλέον θα σου προβάλλουμε κι εμείς βασανιστήρια. Ακούτε τι λένε, με πόσο θάρρος μιλάνε στον αντίοχο, στον βασιλιά. Σταμάτα, λέει, να μας απειλείς, γιατί έχουμε κι εμείς να σε απειλήσουμε. Έχουμε κι εμείς κάποιο άλλο είδος φωτιά με την οποία τιμωρούμε τους διώκτες. Και εννοούν βέβαια τη φωτιά της αιώνιας κόλασης, η οποία περιμένει όλους αυτούς οι οποίοι βασανίζουν τους χριστιανούς, έτσι, τους πιστούς ανθρώπους. Έχεις την εντύπωση ότι πολεμάς με έθνη και πόλεις και πολύ άναντρους βασιλείς που άλλοι θα νικήσουν και άλλοι ίσως θα νικηθούν? Εσύ πολεμάς με τον νόμο του Θεού. Βλέπετε, του τα λένε ξεκάθαρα. Δεν τα βάζεις με ανθρώπους που μπορεί να σε νικήσουν, μπορεί και να τους νικήσεις. Αλλά τα βάζεις με το Θεό. Και ποιος μπορεί να νικήσει το Θεό? Πολεμάς το Θεό, το νόμο του Θεού, τις θεοχάρακτες πλάκες. Τις πλάκες τις λέει θεοχάρακτες γιατί τις είχε χαράξει ο Θεός με το δάχτυλό του. Ξέρετε, όταν πήγε ο προφήτης Μωυσής επάνω στο όρο Σινά, ο Θεός εκεί του έδωσε δύο μαρμάρινες πλάκες που τις είχε γράψει ο Θεός με το δάχτυλό του. Θα λέγαμε, αν και ο Θεός δεν έχει δάχτυλο, αλλά το λέμε για να το καταλάβουμε. Τις είχε γραμμένες ο Θεός, δηλαδή, τις εντολές που πήρε ο Μωυσής την πρώτη φορά. Γι' αυτό τις λέει θεοχάρακτες, χαραγμένες από το Θεό. Εσύ λοιπόν, του λένε αντίοχε, του λένε αυτά τα γενναία παιδιά, εσύ πολεμάς το νόμο του Θεού που τον έχει γράψει ο Θεός με το δάχτυλό του. Τους παρατροπαράδοτους θεσμούς, αυτά που έχουμε παραλάβει από τους πατέρες μας, που είναι τιμημένοι από το λόγο και από το χρόνο. 7 αδελφούς που τους δένει μία ψυχή που θα στήσουν 7 τρόπια και θα σε ξεφτελήσουν. Ήταν 7 αδέρφια, αλλά είχαν μία ψυχή, ένα φρόνημα, έτσι, ένα πνεύμα, μία καρδιά, μία πίστη. Πολεμάς 7 αδελφούς που αν τους νικήσεις δεν είναι σπουδαίο κατόρθωμα. Εάν όμως νικηθείς θα αποτελεί πολύ μεγάλη ντροπή. Και όντως νικήθηκε. Δεν κατάφερε να τους αλλάξει και να τους κάνει να προσκυνήσουν τα είδωλα. Εμείς είμαστε απόγονοι και μαθητές εκείνων που τους οδηγούσε ο στήλος της φωτιάς και της νεφέλης. Τώρα τι του λένε? Του θυμίζουνε τον προφήτη Μωυσή και τον λαό των Εβραίων που πήγαιναν στην έρημο και τους οδηγούσε ο πύρινος στήλος. Είχανε το Θεό που φανερωνόταν σε αυτούς σαν ένα στήλος φωτιάς και σαν μία νεφέλη, και τους φώτιζε τη νύχτα και την ημέρα τους σκέπαζε η νεφέλη, ο Θεός δηλαδή, γιατί μέσα στην έρημο υπήρχε και πολύ μεγάλη κάψα από τον ήλιο που καίει εκεί πάρα πολύ. Λοιπόν, ο Θεός τους προστάτευε και του λένε του αντίοχου, εμείς είμαστε απόγονοι αυτών των ανθρώπων που τους προστατεύει ο Θεός.
Τα βάζεις λοιπόν με το Θεό, δεν τα βάζεις με εμάς. Και είμαστε απόγονοι και εκείνων στους οποίους διαχωριζόταν η θάλασσα. Θυμάστε, ο προφήτης Μωυσής χτύπησε τη θάλασσα και άνοιξε η θάλασσα. Και πέρασαν θαυματουργικά. Μπορεί να γίνει αυτό, βέβαια μπορεί να γίνει. Αν θέλει ο Θεός, όλα γίνονται. Και ακόμα σταματούσε και το ρεύμα του ποταμού. Πότε έγινε αυτό? Όταν πήγαν οι Εβραίοι να περάσουν τον Ιορδάνη ποταμό, είχε πεθάνει ο Μωυσής και ήταν ο διάδοχός του Ιησούς του Ναβί. Και έβαλαν μέσα στο ποτάμι, δεν μπορούσαν να το περάσουν. Ήταν πολύ μεγάλο και δυνατό και ορμητικό. Έβαλαν μέσα στην κυβωτό του ιερείς μαζί με την κυβωτό της Διαθήκης. Έτσι, ένα κυβώτιο ήταν κυβωτός που είχε μέσα τις πλάκες που είχε πάρει ο Μωυσής, έτσι, από το Θεό με τις εντολές του Θεού, και είχε και μια στάμνα που είχε μέσα το μάνα, αυτή την τροφή που τρώγανε στην έρημο οι Εβραίοι. Είχαν και το ραβδί του Αρών που βλάστησε θαυματουργικά. Λοιπόν, μόλις μπήκανε μέσα στο ποτάμι ιερείς, άνοιξε το ποτάμι. Σταμάτησε το ποτάμι να κατεβαίνει. Στάθηκε. Και πέρασε όλος ο λαός έτσι μέσα από το ποτάμι χωρίς να βραχούνε. Του λένε λοιπόν του αντίοχου τα παιδιά αυτά, εμείς είμαστε απόγονοι αυτών των ανθρώπων. Τα βάζει με το Θεό, δεν τα βάζει με εμάς. Και ακόμα απόγονοι αυτών που ο Θεός τους έτρεφε με ψωμί από τον ουρανό. Το μάνα τι ήτανε? Ένα είδος ψωμιού, τροφής, που έπεφτε κάθε μέρα από τον ουρανό. Ποιος τους το ρίχνει? Ο Θεός. Και που με απλωμένα τα χέρια του Μωυσή νικόταν μυριάδες εχθροί χτυπημένοι από την προσευχή εκείνων που νικούσαν θηρία, που δεν τους έκαιγε η φωτιά, που έκαναν πίσω οι βασιλείς σταμάζοντας τη γενότητά τους. Του θυμίζουν δηλαδή περιστατικά από την Παλαιά Διαθήκη. Ξέρετε, κάποτε πολεμούσαν, να πούμε αυτό και θα σταματήσουμε, πολεμούσαν οι Εβραίοι με τους εχθρούς τους. Και ο προφήτης Μωυσής ήταν μεγάλης ηλικίας, δεν μπορούσε να πολεμήσει φυσικά, αλλά μπορούσε να προσευχηθεί. Σήκωνε λοιπόν τα χέρια του στον ουρανό και προσευχόταν στο Θεό. Και όσο είχε σηκωμένα τα χέρια του έτσι στον ουρανό, βλέπετε, όταν σηκώνεις έτσι τα χέρια σου, γίνεται το σώμα σου σαν ένα σταυρός. Έτσι και ο προφήτης Μωυσής με σηκωμένα τα χέρια ήταν σαν ένα ζωντανό σταυρός. Όσο ήταν σηκωμένα τα χέρια του, νικούσαν. Αλλά ήταν ηλικιωμένος, γέρος, πολύ γέρος. Οπότε τα κατέβαζε, γιατί κουραζόταν ο άνθρωπος. Όταν τα κατέβαζε, τότε νικιόντουσαν, τότε τους νικούσαν οι εχθροί. Οπότε πήγανε δίπλα του δύο παλικάρια, έτσι, ο Αρών, δύο άλλοι άγιοι άνθρωποι, ο Αρών και ο Ορ, και του κρατούσαν συνέχεια τα χέρια ψηλά, μέχρι ότου νίκησαν τελείως, οριστικά. Αυτό είναι πάλι σημάδι, παιδιά, είναι προτύπωση του Τιμίου Σταυρού. Είναι το σύμβολό μας ο Σταυρός. Και με το Σταυρό νικάμε. Και αυτό το έδειξε ο Μωυσής, το έδειξε ο Θεός δηλαδή, δια του Μωυσέως, με αυτό το θαύμα που σας είπα. Έτσι, όταν είμαστε με το Σταυρό, πάντα νικάμε. Και ο προφήτης και ο Άγιος Μέγας Κωνσταντίνος, θυμάστε που είδε στον ουρανό το σημάδι του Σταυρού και εν τούτο νίκα, είδε γραμμένο στον ουρανό ότι με αυτό θα νικήσεις. Με αυτό και εμείς νικάμε, με τη δύναμη του Σταυρού. Γι' αυτό πάντα να κάνουμε το σημείο του Σταυρού, παιδιά. Αυτός ο Σταυρός ενεργούσε και στην Παλαιά Διαθήκη. Και σήμερα ενεργεί και πάντοτε θα ενεργεί. Και όταν προσκυνάμε το Σταυρό, δεν προσκυνάμε ένα ξύλο, αλλά προσκυνάμε τον Σταυρωμένο, τον Χριστό, που είναι πάνω στο Σταυρό και αγίασε το Σταυρό. Και γι' αυτό πάντα να κάνουμε το Σταυρό μας και να κλείσουμε με αυτό. Και όταν βγαίνουμε από το σπίτι μας και όταν μπαίνουμε στο σπίτι μας να κάνουμε το Σταυρό, και όταν ξυπνάμε και σηκωνόμαστε το κρεβάτι μας να κάνουμε το Σταυρό μας, και πριν φάμε οτιδήποτε και πριν πιούμε ακόμα και ένα κουλούρι να φάμε στο δρόμο, να κάνουμε το Σταυρό μας, και ένα ποτήρι την ώρα που θα πιούμε να κάνουμε το Σταυρό μας, γιατί αυτή είναι η δύναμή μας. Έτσι. Αυτά όλα τα παιδιά, αυτά τα Άγια παιδιά, τα γεγονότα αυτά τα ιερά, τα θυμίζουν στον αντίοχο και με πολύ θάρρος του λένε ότι δεν σε φοβόμαστε. Εσύ πρέπει να φοβάσαι εμάς, δηλαδή το Θεό μας.
Γιατί τα βάζει με το Θεό. Και εμείς αυτό πρέπει να λέμε, παιδιά, και να μην δηλιάζουμε ποτέ. Λοιπόν, σταματούμε εδώ και αν θέλει ο Θεός θα συνεχίσουμε, έτσι, για να δούμε και άλλα ωραία που έγιναν εκεί με τα 7 αυτά παιδιά. Αλλά επειδή συμπληρώθηκε η ώρα θα σταματήσουμε τώρα και αν θέλετε να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις, να συζητήσουμε λίγο σε αυτά.